Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιο Πανταζή, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα σα πω ποια συμπτώματα ή καταστάσει δείχνουν έλλειψη βιταμίνη D. Η βιταμίνη D είναι μια πάρα πολύ σημαντική βιταμίνη για τον οργανισμό που λειτουργεί ω ορμόνη, αλλά σε αντίθεση με τι περισσότερε ορμόνε που λειτουργούν σε συγκεκριμένα όργανα και συστήματα του οργανισμού, η βιταμίνη D φαίνεται να επηρεάζει όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Οι μελέτε έχουν δείξει ότι στο σώμα μα όλα τα κύτταρα έχουν υποδοχή, σημεία δηλαδή που αντιλαμβάνονται την ύπαρξη τη βιταμίνη D στο σώμα και τροποποιούν τη λειτουργία του σύμφωνα με τα επίπεδά τη. Η βιταμίνη D είναι τόσο σημαντική που το σώμα μα δεν βασίζεται για να την πάρουμε από τη διατροφή μα, αλλά τη φτιάχνει όταν έχετε σε επαφή το δέρμα με τι περιόδε ακτίνε του ήλιου. Καθώ όλα τα ζώα και τα φυτά παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται στον ήλιο, Κάποιες μικρές ποσότητες βιταμίνης D μπορούμε να πάρουμε και από τη διατροφή μας. Αλλά για εμάς που είμαστε σχεδόν όλο τον χρόνο ντυμένοι και σπάνια έρχομαστε για πολλή ώρα σε επαφή με τον ήλιο χωρίς αντιλιακό, είναι δύσκολο να πετύχουμε πάρκια σε βιταμίνη D μόνο από την έκθεση στον ήλιο και τη διατροφή. Σε όλο τον κόσμο η έλλειψη βιταμίνης D είναι πάρα πολύ συχνή. Και αν και τα νούμερα που αναφέρουν μπορεί να διαφέρουν καθώς εξαρτάται από το τι ορίζεται ως έλλειψη σε κάθε περίπτωση, μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι οι περισσότεροι από εμά θα ωφεληθούμε αν αυξήσουμε τη βιταμίνη D που έχουμε στο σώμα μας, είτε μέσω του ήλιου, είτε μέσω της διατροφής, είτε μέσω συμπληρωμάτων. Ανά πάσα στιγμή υπολογίζεται ότι τουλάχιστον οι μισοί άνθρωποι έχουν έλλειψη σε βιταμίνη D. Μάλιστα, κάποιες υποομάδες πληθυσμού αναμένεται να έχουν ακόμα σημαντικότερη έλλειψη βιταμίνης D. Ειδικά αν έχουν σκούρο δέρμα, είναι άνω των 40, έχουν αυξημένο βάρος, δεν τρώνε συχνά ψάρια, η δουλειά τους απαιτεί να είναι συχνά σε χώρους εσωτερικούς ή σε αυτοκίνητο, χρησιμοποιούν αντιλιακό όταν εκτίθενται στον ήλιο, πάσχουν από κάποιο μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας, πάσχουν από κάποιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών της τροφής ή παίρνουν κάποια φάρμακα που επηρεάζουν την απορρόφηση της βιταμίνης D και τον μεταβολισμό της. Για μένα ισχύουν πολλοί από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου έλλειψη βιταμίνη D που προανέφερα και φοβάμαι ότι αρκετοί από αυτούς ισχύουν και για εσάς. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι ανάγκη να τρομοκρατείτε κάποιο ή να φοβάτε. Απλά καλό είναι να μετρήσει τη βιταμίνη D και να σιγουρευτεί ότι είναι στο ιδανικό εύρος για την υγεία του. Δυστυχώ, αν η βιταμίνη D δεν είναι στο ιδανικό εύρος, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα που θα δείξουν την έλλειψη βιταμίνη D. Αυτά είναι τα εξή. Συχνά κρυώματα. Μια από τις πιο επιβεβαιωμένες λειτουργίες της βιταμίνης D είναι να μας προστατεύει από τις λιμώξεις του αναπνευστικού. Η βιταμίνη D παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή λειτουργία της άμυνας και η υπάρκειά της μειώνει την πιθανότητα να εμφανίσουμε κάποιο κρύωμα. Αυτό έχει φανεί σε πολλές μεγάλες μελέτες, αν και στι μελέτε με τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα, η δόση φαίνεται να κυμαινόταν πιο πολύ κοντά σε αυτό που θεωρούμε υψηλό, δηλαδή 2 με 4 4.000 μονάδε την ημέρα. Κόπωση και αδυναμία. Η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα, ενίοτε και σε συνδυασμό αυτών, και ανάμεσα στα πολλά πράγματα που μπορούν να την προκαλέσουν είναι και η έλλειψη σε βιταμίνη D. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποιότητα ζωή και σε αντίθεση με πολλά άλλα πράγματα που προκαλούν κόπωση και αδυναμία, είναι πολύ εύκολο και οικονομικό να το αναστρέψουμε. Πόνει στα κόκαλα και τη μέση. Όπω έχουμε πει επανελειμμένα, μέσα από το κανάλι, η βιταμίνη D παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία των οστών. Αυτό συμβαίνει γιατί η βιταμίνη D έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μεταβολισμό του ασβεστίου, που είναι, ένα, που είναι το σημαντικότερο στοιχείο που χτίζει τα οστά. Ο πόνο στη μέση και τα κόκαλα έχει ερευνηθεί σε πολλέ μεγάλε μελέτε και έχει φανεί ότι συχνά τα άτομα που έχουν πόνο στα κόκαλα και στη μέση έχουν έλλειψη σε βιταμίνη D. Όπω επίση και πολλέ μελέτε έχουν δείξει ότι η χορήγηση σε αυτέ τι περιπτώσει βιταμίνη D δείχνει να μειώνει αυτά τα ενοχλήματα. Κατάθλιψη και άγχος. Η παρατήρηση ότι τα άτομα που έχουν άγχος και κατάθλιψη έχουν πολύ συχνά αυξημένο ποσοστό έλλειψης βιταμίνης D έχει γίνει εδώ και αρκετές δεκαετίες, αλλά πρόσφατα έχουν δημοσιευθεί και μελέτες παρεμβατικές. Δηλαδή, μελέτες που δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν άγχος και κατάθλιψη, εάν συνδυάσουν τη σωστή φαρμακευτική αγωγή μαζί με βιταμίνη D, έχουν καλύτερα αποτελέσματα προφανώ, όπω και στι προηγούμενε περιπτώσει, αυτό αφορά άτομα που έχουν αποδεδειγμένα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνη D από τα ιδανικά. Δηλαδή, αν έχετε ιδανική βιταμίνη D στο αίμα σα και έχετε άγχο, η πρόληψη βιταμίνη D δεν θα σα βοηθήσει. Αδυναμία επούλωση πληγών. Εάν βλέπετε ότι οι πληγέ σα είτε μετά από ένα χειρουργείο είτε μετά από έναν τραυματισμό αργούν να κλείσουν, αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι που δείχνει ότι έχετε χαμηλή βιταμίνη D. Γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη D επηρεάζει την επίλωση των πληγών και έχει φανεί σε μεγάλε και μαχροχρόνιε μελέτε ότι τα άτομα που έχουν επάρκεια σε βιταμίνη D έχουν γρηγορότερη επίλωση των πληγών μετά από χειρουργία. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα άτομα που πάσχουν από ζαχαρό διαβήτη, γιατί οι πληγέ στο σώμα του και ειδικά στα πόδια του αργούν πολύ να επιλωθούν λόγω του διαβήτη. Και αυτό του εκθέτει σε μεγάλο κίνδυνο υγεία. Έτσι λοιπόν, αν πάσχετε από ζαχαροδιαβήτη διαβήτη και βλέπετε ότι οι πληγέ σα και ειδικά στο πόδι σα που είναι οι πιο επικίνδυνε αργούν να επιλωθούν, είναι πολύ σημαντικό και χρήσιμο να εξετάσετε τα επίπεδα τη βιταμίνη D και αν δεν είναι ιδανικά, να συζητήσετε με τον γιατρό σα τρόπου που μπορείτε να βελτιώσετε αυτή την κατάσταση. Απόλυα οστική μάζα. Όπω είπαμε και νωρίτερα και έχουμε πει επανελειμμένα στα βίντεο, η βιταμίνη D παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για το μεταβολισμό των οστών. Ευτυχώ τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί ότι ο ιδανικό τρόπο να παίρνει κάποιο το ασβέστιο του είναι μαζί με βιταμίνη D. Τα συμπληρώματα ασβεστίου, που κατά κόρον συνιστούν πολλοί γιατροί έχουν μέσα και βιταμίνη D και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο. Παρόλα αυτά, εσεί δεν είναι ανάγκη να περιμένετε να αποκτήσετε οστεοπενία ή οστεοπόρωση για να εξασφαλίσετε ότι τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο σώμα σα είναι ιδανικά θα πρέπει να κάνετε αυτό που έχουμε πει αρκετέ φορέ μέχρι τώρα και θα το πω ξανά. Δηλαδή να μετρήσετε τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα σα και να ενεργήσετε έτσι ώστε να είναι σε ιδανικέ τιμέ. Απόλυα μαλλιών. Άλλο ένα σύντομα το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλέ αιτίε. Οι πιο συνηθισμένε είναι το ανδρικό φύλλο, καθώ οι άντρε εμφανίζουν συχνότερα απόλυα μαλλιών από ότι οι γυναίκε, και τα τελευταία χρόνια μια δεύτερη αιτία που συχνά εμφανίζεται ω αίτιο απόλυα μαλλιών είναι το άγχο. Προφανώ για το πρώτο δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά και για το δεύτερο μπορούμε να κάνουμε κάποια πράγματα, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να δούμε αποτελέσματα. Αντίθετα, καθώ γνωρίζουμε ότι η βιταμίνη D ανάμεσα σε κάποια άλλα θρεπτικά στάδια παίζει σημαντικό ρόλο για την υγεία του τριχωτού τη κεφαλή, αξίζει να μετρήσετε και να εξασφαλίσετε ότι βρίσκεται στο ιδανικό επίπεδο. Μυϊκή πόνη. Άλλο ένα σύμπτωμα το οποίο μπορεί να έχει πάρα πολλά αίτια και ανάμεσα σε αυτά είναι και η έλλειψη τη βιταμίνη D. Σε μια μελέτη έχει φανεί ότι τα άτομα που αναφέρουν μυϊκού πόνου συχνά έχουν έλλειψη βιταμίνης D. Περισσότερα από αυτή που έχει ο μέσο άνθρωπο. Επίση έχουν γίνει κάποιε μελέτε που, που, έχουν δείξει πιστικά ότι τα άτομα που αναφέρουν μυϊκού πόνου και έχουν μη ιδανικά επίπεδα βιταμίνης D μπορούν να ωφεληθούν από πρόληψη βιταμίνης D σε υψηλέ δόσει. Κλείνοντα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν θέλω να δημιουργήσω την εντύπωση ότι η βιταμίνη D είναι κάτι που θεραπεύει τα πάντα και, πρέ... και πρέπει, όλοι να παίρνουμε ό,τι και να γίνει. Αλλά θέλω να έχετε στο μυαλό σα ότι σε πολλέ περιπτώσει η βιταμίνη D είναι ένα από του λόγου που εμφανίζονται κάποια συμπτώματα και κάποια ενοχλήματα, και είναι κρίμα να μην κάνετε τον κόπο να το ελέγχετε τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ειδικά στο διάστημα ανάμεσα στο Φεβρουάριο και το Μάρτιο, που τα επίπεδα τη βιταμίνη D τείνουν να είναι στο χαμηλότερο επίπεδο. Έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι τα επίπεδα τη βιταμίνη D στο αίμα σα είναι ιδανικά. Πριν μετρήσετε, καλό είναι να σταματήσετε να λαμβάνετε συμπληρώματα βιταμίνης D για τουλάχιστον 2 εβδομάδες, έτσι ώστε να εξασφαλίσετε ότι μετράτε τη βιταμίνη D που είναι στο σώμα σας και όχι τη βιταμίνη D που πήρατε σε συμπληρώμα την προηγούμενη μέρα. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.